Ανεξάρτητα με το γεγονός ότι ο κύριος Δήμαρχος απουσιάζει, η συγκεκριμένη κινητοποίηση σημερινή είχε ανακοινωθεί από την προηγούμενη εβδομάδα σε μια πρώτη αρκετά μεγάλη συγκέντρωση των κατοίκων, κυρίως της Ιωάννου Αγάθου, αλλά και ανθρώπων που πραγματικά έχουν ανησυχήσει πάρα πολύ σχετικά με τον εγκληματικό σχεδιασμό κυβέρνησης Περιφέρεια και ΕΛΠΕ. Μένει να δούμε αν είναι και δικό σας σχεδιασμός τελικά ή όχι, γιατί δεν έχετε τοποθετηθεί. Οπότε ανακοινώσαμε τη συγκεκριμένη κινητοποίηση και προφανώς και θα την κάνουμε, ανεξάρτητα αν είναι ο Δήμαρχος εδώ ή όχι. Την επόμενη εβδομάδα που λέτε που θα έρθει το θέμα, εμείς θα ξανάρθουμε. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, ούτε πρόκειται να σταματήσουμε δηλαδή με τη συγκεκριμένη κινητοποίηση. Τώρα, γνωρίζουμε όλοι και όλες, ανεξάρτητα αν κάποιοι πιθανόν δεν θέλουν να το θυμούνται, ότι το έργο αυτό πέρασε το 2017 επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, με τον τότε μάλιστα Υπουργό Μεταφορών Σπίρτζη να εκθιάζει τα ΕΛΠΕ που ανέλαβαν τη μελέτη διάταξης, λέει, της σιδηροδρομικής γραμμής. Τώρα το έργο έχει αναλάβει και το τρέχει πάρα πολύ γρήγορα, είναι η αλήθεια, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Βλέπουμε δηλαδή ότι ανεξάρτητα ποιος είναι τελικά κυβέρνηση, όταν πρόκειται για την εξυπηρέτηση των ομίλων, υπάρχει μια απόλυτη σύμπνοια. Χρηματοδοτείται δε το έργο από το αγαπημένο σε πολλούς από εσάς Ταμείο Ανάκαμψης. Ο λαός της πόλης, κοιτάξτε, πρέπει να γνωρίζετε ότι ούτε το τζίπησε τίποτα, ούτε τρελάθηκε ξαφνικά και οργίζεται και ανησυχεί τόσο έντονα. Έχει απόλυτο δίκιο. Γιατί ζει σε μια περιοχή που έχει γύρω του τεράστιες, πολύ επικίνδυνες βιομηχανίες, μεγάλα πλέον πάρκα logistics που έχουν θεργεύσει στην περιοχή, έναν απίστευτο όγκο εμπορευμάτων να διακινείται γύρω μας, αλλά ταυτόχρονα οργιζόμαστε γιατί ενώ αυξάνει διαρκώς και το γνωρίζουν όλοι, ο κίνδυνος ενός βιομηχανικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης, ειδικότερα με αυτούς τους σχεδιασμούς, εμείς από την άλλη θα φτάσουμε σε σημείο όχι μόνο να κινδυνεύει η ίδια μας η ζωή, αλλά να ζούμε και το εξής τραγικό, να περνάνε κυριολεκτικά στο ένα μέτρο μπροστά μας αγωγοί που θα μεταφέρουν λευκά προϊόντα δίληψης, τα οποία οι περισσότεροι από εμάς πλέον δεν μπορούμε να τα φέρουμε βόλτα για να έχουμε πρόσβαση σε αυτά. Δηλαδή, ο κίνδυνος στην πλάτη μας πάνω, αν γίνει, που θα πω και παρακάτω, κάποιο ατύχημα, ο κίνδυνος εμάς και στους εργαζόμενους των ΕΛΠΕ και ταυτόχρονα εμείς με ένα πας φτώχειας στο χέρι. Τώρα, για το συγκεκριμένο έργο, μας λένε ότι εγγυάται, λέει, την ασφάλειά του ο όμιλος των ΕΛΠΕ. Τώρα, αν δεν ήταν τόσο επικίνδυνο το θέμα, θα μπορούσε κάποιος και να γελάσει με τη συγκεκριμένη πρόφαση, αλλά έχουμε πείρα εμείς σε αυτή την περιοχή. Από την ανεξέλεκτη δραστηριότητα, από την ανεξέλεκτη ανάπτυξη επικίνδυνων βιομηχανιών δίπλα στα σπίτια μας. Δεν έχουν περάσει, κυρία Πρόεδρε, 10 χρόνια ακόμα από την τελευταία φορά που αυτή η περιοχή θρύνησε νεκρούς στο δηληστήριο του Ασπροπύργου. Δεν έχουν περάσει παραλίγες μέρες από την τελευταία φορά που κάηκαν εργαζόμενοι σε ανάλογη εγκατάσταση άλλου μεγάλου ομίλου που κι αυτός εγγυάται άιζο λειτουργίας, ασφάλειας κτλ. Τα τονίζουμε όλα αυτά γιατί αυτοί ακριβώς είναι αυτοί που μας λένε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με το έργο και κανένας κίνδυνος. Η επικινδυνότητα αυξάνεται κατακόρυφα γιατί οι αγωγοί αυτοί περνάνε μέσα από οικιστικό ιστό δίπλα σε γραμμές τρένο και δημοσιευμένες διεθνείς έρευνες που θα καταθέσουμε στα πρακτικά για να τις έχετε όλοι, τονίζουν ότι το τρένο μαζί με τους αγωγούς είναι εκρηκτικός συνδυασμός. Η φθορά των αγωγών επιταχύνεται χωρίς να γνωρίζει κανείς πότε θα γίνει το μπαν. Η συχνότητα των ατυχημάτων πρέπει να γνωρίζετε σε αυτούς τους αγωγούς είναι τεράστια. Σε περίπτωση που δεν το ψάξατε, σας βαραίνει η ευθύνη αυτή, να σας πούμε ότι με μεγάλη έρευνα που έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2018, αποδείχτηκε ότι κάθε 11 μέρες στατιστικά υπάρχει μία έκρηξη. Κάθε 26 μέρες υπάρχει ένας νεκρός που τις περισσότερες φορές είναι εργαζόμενος των ομίλων εκεί και συνολικά 30.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από τα σπίτια τους εξαιτίας των εκρήξεων. Κάποιος θα πει ότι εντάξει, θα γίνει το έργο, αλλά θα υπάρχουν έλεγχοι εδώ πέρα, δεν θα συμβεί σε εμάς κτλ. Πρώτα απ' όλα, όπως αναφέραμε και πριν, αυτές οι έρευνες επιβεβαιώνουν ότι υπάρχει αυστηροποίηση των νόμων και τα ατυχήματα συνεχίζουν να συμβαίνουν. Και ξέρετε γιατί λένε συμβαίνουν? Γιατί τη συντήρηση την αναλαμβάνουν οι όμιλοι. Δηλαδή, για να το πούμε απλά, μπαίνει σε μία ζυγαριά. Από τη μία ένα κόστος και από την άλλη ο κίνδυνος για τη ζωή των εργαζομένων και των κατοίκων και όλοι, τουλάχιστον εμείς που ήρθαμε σήμερα εδώ, γνωρίζουμε ποιος βγαίνει πάντα
ο χαμένος. Εργαζόμενοι και κάτοικοι λοιπόν, έχουμε πολύ πικρή πείρα από όλους αυτούς, γιατί γνωρίζουμε ότι μπροστά στα κέρδη των ομίλων πάνε περίπατο τα πάντα. Και θέλουμε να τονίσουμε και κάτι, γιατί αγώνες σε αυτή την πόλη έχουν γίνει και περασμένα χρόνια, λοιπόν, ειδικότερα με αυτούς τους ομίλους. Τα ΕΛΠΕ, εμείς δεν έχουμε καμία αυταπάτη. Έχουν έναν σοβαρότατο προπαγανδιστικό μηχανισμό, με τον οποίο η κυβέρνηση και η περιφέρεια είναι σε απόλυτη στήχηση. Το ίδιο και μεγάλη μερίδα του τύπου. Δεν είναι τυχαίο να σας μεταφέρουμε ότι μεγάλη μερίδα του κόσμου των κατοίκων της περιοχής, ενώ είχε ακούσει για το τρένο, χωρίς να έχει καταλάβει και ακριβώς για το τι τρένο πρόκειται, ωστόσο δεν είχε ιδέα για τους αγωγούς. Αυτό είναι αποτέλεσμα αυτού του μηχανισμού, ο οποίος όμως κάνει κάτι άλλο εδώ και δεκαετίες με πολύ μεγάλη επιτυχία. Χρησιμοποιεί έναν κοινωνικό αυτοματισμό. Προσπαθεί δηλαδή να πείσει τους εργαζόμενους στο δηληστήριο ότι οι κινητοποιήσεις που γίνονται ενάντια στον όμιλο γίνονται απέναντι σε αυτούς και στις θέσεις εργασίας τους. Είναι αστείο αυτό που λένε και εθεροβατούν αν νομίζουν ότι περνάει αυτό στην πλειοψηφία του λαού. Δεν περνάει. Οι εργαζόμενοι στα δηληστήρια, σε όσους βλέπετε εδώ πέρα σήμερα μπροστά σας στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι αδέρφια μας, φίλοι μας, συμμαθητές μας, αγαπημένα μας πρόσωπα. Δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε εμείς τους εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι στα δηληστήρια είναι αυτοί που είναι στην πρώτη γραμμή του κινδύνου όσο αυξάνεται ο κίνδυνος για ένα βιομηχανικό ατύχημα μεγάλης έκτασης και είναι κοινοί οι αγώνες που έχουμε δώσει, όσο και αν ενοχλεί ορισμένους, για τις προϋποθέσεις ασφάλειας, της προστασίας της ζωής μας. Λίγο υπομονή, κυρία Πρόεδρε, δεν ερχόμαστε συχνά. Λοιπόν, είναι κοινοί αγώνες για τις ανάγκες και τα δικαιώματά μας. Δεν ευθύνονται οι εργαζόμενοι για το γεγονός ότι τέτοιοι όμιλοι έχουν αυξήσει τον κίνδυνο στην περιοχή για αυτούς και για μας και τώρα φέρνουν αυτό το έργο δίπλα στα σπίτια μας. Δεν ευθύνονται οι εργαζόμενοι για την επέκτασή τους. Για όλα αυτά ευθύνεστε εσείς και οι προκάτοχοί σας, όπως ευθύνονται και οι κυβερνήσεις, γιατί υπηρετείτε ένα σύστημα που βάζει το κέρδος πάνω από τη ζωή όλων μας και γι' αυτό είσαστε υπόλογοι. Κυρία Πρόεδρε, για να ολοκληρώνω σιγά-σιγά. Τα σωματεία και οι μαζικοί φορείς της περιοχής δεν εμφανιστήκαμε εχθές. Είμαστε καιρό εδώ και αγωνιζόμαστε καιρό και οι αγώνες μας είναι ενωμένοι ο ένας με τον άλλον σαν μία αλυσίδα. Το λέω αυτό γιατί έχουμε ακούσει διάφορα αυτή την περίοδο εναντίον μας, τα οποία αγγίζουν τα όρια της γελοιότητας από ορισμένους. Τα σωματεία, ξέρετε, από το 2019 είχαμε προχωρήσει σε συγκεκριμένο πλαίσιο αιτημάτων με κινητοποιήσεις τότε στο Υπουργείο Μεταφορών για το θέμα των συγκοινωνιών. Συνεχίσαμε και κλιμακώσαμε τους αγώνες αυτούς με το ίδιο πλαίσιο την περίοδο που η συντριπτική πλειοψηφία από εσάς ήσασταν καραντινιασμένοι και λέγατε κιόλας ότι τι βγαίνουμε έξω και διεκδικούμε, εδώ υπάρχει κίνδυνος. Τι απαντούσε τότε ο κύριος Καραμαλής όταν του λέγαμε ότι θέλουμε να πυκνώσουν τα δρομολόγια των λεωφορείων και του προαστιακού? Ότι δεν υπάρχει, λέει, το επιβατικό κοινό στην πόλη, παιδιά. Είναι ασύμφορο, λέει. Μία ώρα και πολύ είναι. Δηλαδή, από το 2019 μέχρι τώρα άλλαξε το επιβατικό κοινό στην πόλη και ξαφνικά θα εξυπηρετεί και δεύτερη γραμμή τρένου. Ποιοι τα λένε αυτά? Αυτοί που έκοψαν τις συγκοινωνίες, έκοψαν τα λεωφορεία που μας συνέδεναν με το κέντρο της Αθήνας και λένε ότι δεν είναι βιώσιμη η γραμμή. Γιατί? Γιατί πάνω απ' όλα και εκεί μπαίνει το κέρδος. Εμείς λοιπόν επιμένουμε σε αυτά μας τα αιτήματα και δεν κάνουμε πίσω. Θέλουμε τρένο σύγχρονο και ασφαλές. Και θέλουμε όταν θα περνάει μέσα από την πόλη, για το υπόλοιπο που θα είναι στην Εθνική Οδό, δεν μας ενδιαφέρει, να είναι υπόγεια η χάραξη του. Δεν θέλουμε να κόβει την πόλη μας στα δύο. Και επιτέλους, ο χώρος των γραμμών που προσπάθησαν οι κάτοικοι της Αγάθου σωστά να τον οικειοποιηθούν και να τον κάνουν ένα δημόσιο χώρο πρασίνου, να παραμείνει δημόσιος χώρος πρασίνου. Γιατί δεν γίνεται, κυρία Πρόεδρε, αυτό? Γιατί είναι το κόστος και γιατί δεν βολεύει τις βιομηχανίες, τα logistics και τις μεγάλες βιοτεχνίες που θα χρησιμοποιούν το τρένο με εμπορευματικές γραμμές. Όπως είπε και στην Επιτροπή Εμπορίου στις 12-12 του 23, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕ, κ. Τερζάκης, να μην ανησυχούμε, γιατί τα εμπορικά τρένα, ακόμα κι αν είναι λίγο επικίνδυνα,
θα περνάνε το βράδυ, οπότε όλα καλά. Και τελευταίο και κλείνουμε. Είμαστε σε συνθήκες πολέμου. Ξέρω ότι το αποφεύγετε αυτό, όπως ο διάολος το Λιβάνι και ακόμα χειρότερα. Και ξεκάθαρη εμπλοκή στο αεροδρομίο της πόλης, για την οποία οι περισσότεροι από εδώ δεν έχετε βγάλει ποτέ άχνα. Οι απειλές που έχουν εκτοξεύσει τα κράτη στα οποία επιτίθεται το κράτος δολοφόνος του Ισραήλ, ότι σε περίπτωση κλιμάκωσης και γενίκευσης του πολέμου θα πλήξουν στρατηγικά σημεία των συμμάχων του, να ξέρετε ότι αφορούν και αυτές τις κρίσιμες ενεργειακές υποδομές. Μην κρύβεστε πίσω το δάχτυλό σας. Όλοι γνωρίζουν ότι αυτοί οι όμιλοι τροφοδοτούν και την Ισραηλινή και την Αμερικάνικη μηχανή πολέμου και καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό. Παίζει λοιπόν, λέμε, ύπουλο ρόλο όποιος τα γνωρίζει όλα αυτά και συνειδητά ή όχι τα αποκρύβει από το λαό της περιοχής. Το δίλημα λοιπόν που εμείς βάζουμε και σε αυτό θα απαντήσετε είτε σήμερα είτε την επόμενη Τετάρτη είναι ότι ή θα έχουμε αγωγούς και τρένο για τους ομίλους και τα κέρδη τους ή θα έχουμε υποδομές και έργα που υπηρετούν τις δικές μας ανάγκες. Και οι ανάγκες αυτές περιλαμβάνουν έργα πρόληψης του βιομηχανικού ατυχήματος και προστασίας των εργαζομένων, φθηνά καύσιμα και ασφαλείς σύγχρονες και φθηνές συγκοινωνίες. Αυτό είναι το κεντρικό δίλημα που πρέπει να απαντήσετε όλοι σας. Τα σωματεία και οι φορείς και όλο ένα και περισσότερος κόσμος στην πόλη το έχουμε ήδη απαντήσει. Εσείς τι θα κάνετε? Εμείς λοιπόν θα συνεχίσουμε τη διαδήλωσή μας και εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε για την άλλη εβδομάδα και καταθέτουμε τις έρευνες δημοσιευμένες στα πρακτικά για να σας βαραίνουν.